Λοιπόν, Ολυμπιακός Μπράγκα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ απαιτητικό παιχνίδι, πολύ ύπουλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα μάτς στο οποίο οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πρέπει. Μου είπε ένα φίλος χθες, μου λέει, Ρενίκο, πρέπει. Πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει σαν μια ομάδα η οποία θα παίξει, η οποία είναι κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, του Conference League. Οφείλει να δείξει χαρακτήρα, οφείλει να δείξει δυναμική. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο προπονητής. Αν δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ χθες, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά. Οι παίκτες πρέπει σιγά σιγά να βγάλουν την ποιότητά τους, να βγάλουν τον καλό τους εαυτό, να δείξουν ποιοι είναι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Σήμερα θα γίνει και ένα πολύ ωραίο κορεό από τη θύρα 7. Ο κόσμος παίζει πάντα δυναμικά, όπως και να το δει κανείς. Είναι πάντα δυνατός στο Καραϊσκάκι μέσα. Οι παίκτες λοιπόν θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και αυτό που λέει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Τι λέει ο Μεντιλίμπαρ? Είναι η στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να βελτιωθούμε όπως περιμένει ο κόσμος. Στην προετοιμασία δεν είχαμε κάποιους παίκτες, αλλά προσπαθούμε όλοι μαζί πλέον να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί όπως πέρυσι. Εδώ κάνω μια παύση και ο Μεντιλίμπαρ λέει αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλιώς ξεκίνησε την προετοιμασία ο Ολυμπιακός και αλλιώς μπήκε στα επίσημα μάτς. Προετοιμασία έκανε με βασικούς τους Μπακούλα, Μουζακίτη, Έσε, Τσικίνιο και μετά του ήρθαν και οι υπόλοιποι, καθώς σωστά με τη Σιογκαρδία δεν μπήκαν παρά μόνο το Σεπτέμβρη. Οπότε λοιπόν είναι ίσως και λογικό οι παίκτες ακόμα να μην έχουν βρει τα πατήματά τους και να ψάχνονται και να κάνουν και να δείχνουν και το ένα και το άλλο. Να πιέζουμε πολύ ψηλά, να είμαστε πιο επιθετικοί, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί και στην άμυνα. Παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου μας. Εδώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ ζητάει και λίγο υπομονή από τον κόσμο. Έχει υπομονή ο κόσμος? Έχει υπομονή ο οργανισμός σε περίπτωση ενός αρνητικού ομιγέννητου αποτελέσματος? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Μα άμα γνωρίζαμε το μέλλον, τότε θα είχαμε γίνει όλοι ίσως πιο πετυχημένοι και πιο εκατομμυριούχοι κτλ. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει το πρέπει. Και έχει το πρέπει και γι' αυτό θα πρέπει οι παίκτες να μπουν μέσα. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση ότι στην αποστολή είναι και ο Ζέλσον και ο Πιρόλα. Και αν για τον Πιρόλα το περίμενα κατά κάποιο τρόπο, για τον Ζέλσον δεν το περίμενα, διότι έβγαινε προς τα έξω ότι θα είναι έτοιμος μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετά τη διακοπή δηλαδή. Ωστόσο, χθες έκανε προπόνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι στην κατάσταση να αγωνιστεί ή απλά τον πήρε για ψυχολογικούς λόγους. Όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι δύο παίκτες, ο Πιρόλα και ο Ζέλσον Μαρτίνς, οι οποίοι μπορούν να πάρουν ρόλο μέσα στο παιχνίδι, ειδικά ο Ζέλσον Μαρτίνς. Εγώ προσωπικά από τον Πιρόλα δεν έχω πολλές απαιτήσεις ακόμα. Από τον Ζέλσον Μαρτίνς όμως έχω πάρα πολλές απαιτήσεις. Έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, είναι ένας παίκτης ποιοτικός, είναι εξαιρετικός. Βέβαια, το κλειδί για μένα για τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πέρα από το κέντρο το αγωνιστικό, όσον αφορά το παικτικό κομμάτι, είναι ο Γιώργος Μασούρας. Ο Γιώργος Μασούρας είναι ένας από τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν πά να τον λέτε αντιτουριστικό. Δεν πά να λέτε διάφορα πράγματα, οποιοδήποτε και ό,τι και να είναι. Ο Γιώργος Μασούρας είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στην ομάδα. Με μία κίνηση είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, ο οποίος με την ίδια ευκολία που μπορεί να βάλει ένα απίθανο γκολ, με την ίδια ευκολία μπορεί και να το χάσει. Όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα στο γήπεδο και τρέχει σαν τρελός για την ομάδα. Αυτούς τους παίκτες εγώ έχω μάθει όχι μόνο να τους αγαπώ, έχω μάθει να τους σέβομαι και να τους ευχαριστώ για το γεγονός ότι έχουν προσφέρει σε μια ομάδα και συγκεκριμένα στη δικιά μας ομάδα. Η Μπράγκα, από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα η οποία είναι
Έχω δει, είδα προχτές βράδυ, αργά το βράδυ, τον Μπράγκα Μακάμπι Τελαβίβ. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει μπροστά ένα διάολο τον Μπρούμα. Έχει τον Γκέιλσον τον επιθετικό. Έχει τον Ρικάρντο Όρτα. Έχει τον Αντρέ Όρτα. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αν τους δώσεις χώρο, ειδικά στον Μπρούμα, τον έχουμε ζήσει κιόλας, μπορεί να σε πατήσει ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι έχει τον τρόπο ο Ολυμπιακός να σταματήσει τον Αντρέ Όρτα αυτές τις κάθετες μπαλιές που κάνει, που είναι πολύ καλές. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Μπράγκα πρέπει να την προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, γιατί αν δεν την προσέξει και τις δώσει χώρους, τότε μπορεί να του κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αρκεί να πω πριν καλησπέρισω τον Γιάννη ότι η Μπράγκα σε 7 παιχνίδια που έχει παίξει με ελληνικές ομάδες έχει 6 νίκες, μία ισοπαλία και είναι αίτητη στην Ελλάδα. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Έχει, δηλαδή από το 60 κάτι που είχε παίξει με την ΑΕΚ, mm-hmm. μέχρι και το τελευταίο μάτι που ήταν με τον Παναθηναϊκό εδώ, δεν έχει χάσει παιχνίδι. Ναι, ναι. Τι κάνει, Γιάννη, πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Είναι και εγώ το φοβάμαι το σημερινό μάτς, να σου πω πολύ ειλικρινής. Ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται. Η Μπράγκα εκτός έδρας είναι πάντα επικίνδυνη. Έχει αυτή την καλή παράδοση σε ελληνικό έδαφος. Και η νέα έκδοση των κυπέλων Ευρώπης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για γκέλες στα εντός έδρας μάτς. Και το θέμα του scouting, έτσι, γιατί μια ομάδα πλέον αυτή μου δεν είναι διπλά τα παιχνίδια και η ομάδα με την κάθε ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπος μόλις μία φορά. Παίζει και αυτό ρόλο το αν θα είναι εντός ή εκτός, γιατί πολλές ομάδες αλλιώς συμπεριφέρονται εντός και διαφορετικά εκτός έδρας. Και να συμφωνήσω με αυτό που λέει ο φίλος του Σάμροκ, must win και τα τρία ματς σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Απόλυτα ξεκάθαρα. Αλλά εγώ ξεκίνησα με τον Ολυμπιακό, θα μας τα πει ο Μπάμπης και ο Στέλιος αργότερα για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Να πω στο φίλο μου τον Νίκο του Τριανταφύλλου, γεια σου Νικολά, και καλησπέριζε και τον Γιάννη που ήρθε από λίγο. Να πω ότι είχε κόλλημα λοιπόν το. Ότι επειδή οι περισσότερες εταιρείες courier άμα δεν βρουν αυτό που ψάχνουν το παρατάνε, το είχαν κάπου παρατημένο, κανόνισε όμως και θα πάρεις αυτό που πρέπει και αυτό που αξίζει τόσο καιρό, φίλε μου, γιατί εντάξει, και εγώ μετά έφυγα διακοπές, χαθήκαμε και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ σας ζητώ συγγνώμη και να ξέρεις ότι σε αγαπάω. Λοιπόν, να πω κάτι, θα παρακαλέσω και το λέω τώρα και ενώπιον του Γιάννη. Οι αντιπαναθηναϊκοί να σταματήσουν να εύχονται ήττα του Παναθηναϊκού, οι αντιολυμπιακοί και οι αντιπαναθηναϊκοί και αντιπαοκτζήδες να σταματήσουν όχι να φτιάξουν στον άλλο να ήττα, και θα παρακαλέσω ότι η κυρία Στάρκ αυτό το 0-2-0-3 που λέει για την Μπράγκα να το κόψει, γιατί δεν είναι ωραίο. Εδώ είμαστε ελληνικές ομάδες και όλοι αγαπάμε τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν με ξένες. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κρατάς ψηλά το επίπεδο. Τώρα στο ρεπορτάζ και με βάση και τα όσα λέγαμε χθες, βλέπεις Μουζακίτη βασικό? Δεν θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Δεν γνωρίζω κάποια πράγματα που έχουν γίνει στην προπόνηση. Έχει δοκιμάσει πολλά πράγματα ο προπονητής. Και όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, ο προπονητής αποφασίζει, Γιάννη, λίγο πριν το παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να δοκιμάσει πολλά και διάφορα πράγματα. Το μοναδικό που η αλήθεια είναι ότι έχω πέσει έξω, δεν το περίμενα εγώ δηλαδή, ήταν ότι δεν πίστευα ότι θα ξεκίνησε με τριάρα στο Λιόν. Ναι. Αυτό. Είχε αναφερθεί. Εγώ δεν το πίστευα. Α, ναι. Εγώ δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι θα ξεκίνησε με τριάρα. Τελικά ξεκίνησε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις λίγες φορές που δεν έπιασε τη 9 από τα 11 του Ολυμπιακού, α πούμε, έτσι. Δεν το περίμενε να ξεκίνησε με τριάρα. Δεν είχε παίξει ποτέ με τριάρα. Αλλά έπαιξε. Okay. Τώρα, άρα η μία εκκρεμότητα αφορά σε αυτό το 4-3-3, θα δούμε τον Μουζακίτη δίπλα στον Έσε και στον και στο Τζικίνιο. Στο Τζικίνιο ο Μουζακίτης να είναι τριάδα και έχω βάλει και έχουμε βάλει και στην ενδεκάδα πιθανή, ναι, τον Μασούρα
Είναι 100% ο Βέλτε δεν πέσει, δεν πρόκειται να το ξεκινήσει ο Βέλτε. Mm-hmm. Και αν ο Βέλτε δεν συνέλθει, το βλέπω να τρώει και βαρύ πάγκο, να ξέρεις. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν ξεκίνησε δυνατά ο Βέλτε, αλλά στην πορεία κάπου το έχασε. Οπότε νομίζω δίκαια μένει πάγκο. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα φάση, και διαχρονικά βέβαια, αλλά στην παρούσα φάση έχει ανάγκη το Μασούρα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο εκτός από τον ρυθμό του αγώνα, τακτικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει στο έπακρο τα θέλω του με τη Λίμπαρ, ειδικά σε 4-3-3, δηλαδή να γίνεται τέταρτος half, έτσι, αλλά και τρίτος επιθετικός όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. Εάν δούμε Ροντινέη απέναντι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένει και θα περδέψει τον Καρβαλιάλ, δηλαδή το να παίξει ο Ροντινέη τύπης δεξί, εξτρέμ και κυρίως θα λέγα εγώ σαν μπαλαντέρ από τη μέση και μπροστά. Γιατί να το περιμένεις, αφού το είδε με τον Ανδρόμητο. Ναι ρε παιδί μου, τον και με τον Άρη. Και με τον Άρη έπαιξε εκεί. Τέλος πάντων. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτή η τριάδα στα χαφ, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η ομάδα, είναι η πλέον το κακό κατάλληλη. Το κακό ξεκινάει, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Αλέφατος, ότι αυτή η ομάδα είναι κοντή. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Δηλαδή, είναι κοντή ομάδα, είναι πολύ κοντή, δηλαδή ο πιο σύλλος στο τσικίνιο. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, αν τελικά προτιμηθεί ο Στάμινιτς, σίγουρα είναι στα σύν τον μπόι του συγκριτικά με ποιον, με τον Μουζακίτη. Ναι. Κοίταξε, το Βέστη Τσικίνιο είναι σίγουρο. Για τον Μουζακίτη. Το ξέρω. Μετά είναι Μουζακίτης, Γκαρθία, Στάμινιτς. Αυτοί οι τρεις. Αν θέλει να βάλει ύψος, θα βάλει τον Στάμινιτς. Αν θέλει να βάλει εμπειρία και ελπίζω το ότι θα βγει μπροστά, θα βάλει τον Ντάνι. Αν θέλει όμως το απρόβλεπτο, επειδή ο μικρός φαίνεται ότι είναι κακαλωμένος που λέμε, θα βάλει τον Μουζακίτη. Κοίταξε, θέλει ταχύτητα και θέλει έκρηξη. Γι' αυτό πιστεύω θα βάλει τον Μουζακίτη. Ταχύτητα και έκρηξη δεν έχει ο Στάμινιτς. Ο Στάμινιτς έχει τον νοικοκυριό. Το οποίο βέβαια νοικοκυριό έχει και ο ΕΣΕ. Την πίεση μπροστά την έχει ο Τσικίνιο. Εάν βάλει και Μουζακίτη και έχει δύο στους τρεις να πιέζουν, πιστεύω ματσάρει καλύτερα. Ναι. Ο Ντάνι Γκαρθία, επίσης, όπως ο Στάμινιτς από τα λίγα που έχω δει, σε τεχνικό επίπεδο μου αρέσει. Δηλαδή, ναι, δεν θα σου κάνει το λάθος κοντρόλ. Και σε αμερική προσήλωση. Θα σου βγάλει την πρώτη πάσα, ναι, με σιγουριά και ασφάλεια. Αλλά και αυτό είναι ένα παιδί το οποίο πάσχει στην ταχύτητα. Και σε αμυντική προσήλωση. Εντάξει, ναι, έχεις εκεί τον Έσυ, δεν φοβάσαι. Οπότε, υπό τις παρούσες συνθήκες, νομίζω ότι αυτή η τριάδα που βλέπουμε είναι η ιδεατή. Τώρα, μετά με Παναθηναϊκό, θα δούμε. Να απαντήσω στο Λουκί, επειδή το συζήταγα με ένα προπονητή αυτό χθες. Ο Μέντι Λίμπαρ θέλει, πάντα στην ενδεκάδα του, για τον τρόπο που παίζει, θέλει και ένα ψηλό, θέλει μια κολόνα. Σαφέστατα και είναι η θέμα η τοποθέτηση και του ύψους, αλλά είναι όμως και η τοποθέτηση σίγουρα, αλλά είναι και το ύψος. Δηλαδή θέλει παίκτη ψηλό. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα το δει τώρα. Κοίταξε ρε παιδί μου, είναι όπως ήταν ο Μπουχαλάκης, ο οποίος βέβαια ο Μπουχαλάκης είχε και την μεγάλη μεταβίβαση, Μπουχαλάκης, δεν την έχει ο... την μπάλα που ξέρει ο Μπουχαλάκης, για το παιδί, εντάξει, απλά έχει πάει Γερμανία, δεν την ξέρει ούτε ο Στάμινιτς, θα έλεγα ίσως και ούτε ο Ντάνι Γκαρθία. Απλά αυτοί οι δύο παίκτες είναι αργοί, αν είναι αργοί, δεν βοηθούν στη γρήγορη ανάπτυξη της ομάδας. Θέλουν χρόνο, Γιάννη, και ο ένας και ο άλλος. Θέλουν χρόνο. Ναι. Θέλουν χρόνο, δυστυχώς. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν κρύβεται πίσω από τους παιδιούς της αντιπάλης ομάδας, φίλε, όχι, κάνεις λάθος, δεν κρύβεται. Δεν τον αδικό τον Μπουχαλάκη, Αγγελέ, είπα ότι ο Μπουχαλάκης, εντάξει, ούτε αυτός ήταν ένας παίκτης με έκρηξη και ταχύτητα,
αλλά ήταν κομπιούτερ στο γήπεδο και έχει και μία μεταβίβαση μακρινή που λίγα χαφ την έχουν για τη θέση αυτή, έτσι. Λοιπόν, να πω ότι δεν αλλάξαμε συχνότητα, είμαστε στο YouTube του Telesport.tv, στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει πλέον. Δεν είμαστε. Okay. Λοιπόν, τώρα η άμυνα δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξεις, γιατί στην άμυνα σπάνια κάνεις rotation αφού θέλεις η τετράδα σου μπροστά από τον Τζολάκι να έχουν τους αυτοματισμούς τους, έτσι κλπ. Άλλωστε ο Κωστίνια νομίζω ότι σιγά σιγά δείχνει γιατί είχε βραβευτεί πέρσι ως ο καλύτερος δεξιός οπισθοφύλακας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος την ξέρει τη θέση. Εμένα αυτό δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντως. Δηλαδή, μ' αρέσει. Δεν μένω με το στόμα ανοιχτό, αλλά τα βασικά ο Κωστίνια τα ξέρει. Ναι, αλλά δεν μου λέει κάτι ότι ήταν στη Ρίο Άβε που είναι ο πανετολικός της. Στη Ρίο Άβε, ναι, οκ. Okay. Τώρα για το. Την ξέρει πάντως τη θέση. Άγγελε 92. Τακτικά, Νίκο, είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα. Στο άλλο άκρο που έχει παίξει η Εθνική Αργεντινή και ας έπαιζε στον Πανετολικό της Πορτογαλίας. Ναι. Λογικό, γιατί έπαιζε σε μια ομάδα που έπρεπε να μείνετε. Δεν είπα ότι κάνεις. Άκου λίγο. Καταρχήν, Άγγελε μου, δεν σε προσβάλλω. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι μπάλα βλέπει ο καθένας είναι σχετικό. Μπάλα νομίζω ότι ξέρεις μπάλα, δεν μπάλα νομίζω ότι ξέρω μπάλα εγώ. Όμως να πούμε ότι ο Ντάνι Γκαρθία κρύβεται πίσω από τους παίκτες είναι λίγο υπερβολικό. Πού κρύφτηκε δηλαδή ο Ντάνι Γκαρθία? Απλά είναι ένας αμυντικογενής παίκτης. Ο οποίος έχει την ατυχία να παίζει με τον Έσε, που ο Έσε είναι. Δηλαδή από αυτό ξεκινάει η δεκάδα. Έχει πάρει στο σπίτι, έχει πάρει την κοπέλα του, ο Έσε, έχει πάρει και τη φανέλα με το 32 και τη λέει: πλην την άλλη την ξαναπάρουμε, δεν την πλένει ο φροντιστής του Ολυμπιακού. Την πλένει η γυναίκα και η κοπέλα του Έσε. Την πλένει. Την έχει πάρει στο σπίτι τη φανέλα κανονικά, με το ζόρι. Τι βλέπει και το τι δεν βλέπει. Έχει 10 φανέλε τριβέ να τι πλένει. Παιδιά, η συχνότητα είναι 102,7, αλλά πλέον η εκπομπή εκπέμπει μόνο από το telesport.tv διαδικτυακά. Άντε τώρα πάλι, κοίτα εδώ να δεις. Ο Τζέο 30 έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Ζέλσον αντί του Βέλντε. Μα ο Ζέλσον παίζει δεξιά. Ο Βέλντε παίζει αριστερά. Πώς θέλουμε να το πούμε δηλαδή ακόμα για το καλά μου, μεγάλε. Αυτό πάντως που λέει ο Ολυμπιακός 1925 ότι είναι ευρωπαϊκό μάτς και χρειάζονται οι έμπειροι παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν επιλεγεί τελικά ο Μουζακίτης, που πιστεύω θα επιλεγεί, και παίξει ο Ντάνι Γκαρθία ή ο Στάμινιτς, θα έχει να κάνει κυρίως με τις παραστάσεις, ειδικά ο Ντάνι Γκαρθία, γιατί, που έχουν από ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, αλλά πλέον νομίζω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα παιδιά έχουν ετοιμαστεί. Και να πω κάτι άλλο, ο Μουζακίτης είναι και πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία του. Δεν μπορείτε να πεις ότι δεν έχει παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια. Να σου πω κάτι, το ξαναλέω για να μην παρεξηγούμε. Αυτά τα παιδιά. Και δεν παίζει με την Ριάλ και με τη Σίτι, εντάξει, με την Πράγκα παίζει. Οι πέντε, οι έξι, γιατί βάζουν και τον Αποστολόπουλο στους μικρούς, γιατί και αυτός είναι από την Ακαδημία, ουσιαστικά έχει έρθει από 15 χρονών, 16 προσέγγιζε. Αυτά τα παιδιά δεν τους χαρίζεται κάτι. Αν αξίζουν να παίξουν, θα παίξουν. Είναι 17, είναι 14, είναι 8, είναι 29, θα παίξουν. Εντάξει. Δεν τους χαρίζεται κανένας. Μπαίνουν μέσα και παίζουν την μπάλα τους. Μπάλα είναι. Μπάλα. Ξέρεις μπάλα. Παίζουν μέσα 17 χρονών. Από κάπου έχουν ξεκινήσει οι παίκτες. Τώρα κάπου δηλαδή υπήρχε ο Νίνι. 17 χρονών. Έπαιξε. Έτσι δεν είναι. 17 χρονών δεν ξεκίνησε ο Νίνι να παίξει στο Παναθηναϊκό. 18 πώς ήταν. Όχι 17. 17. Κάποτε ο Κούδας ξεκίνησε να παίζει όταν 16, 17. Ο Δελικάρης, ο Δωμάζος, ο Αναστόπουλος. Εντάξει, ήταν βέβαια άλλες εποχές, γιατί το ποδόσφαιρο δεν ήταν τόσο πολύπλοκο. Το μαθαίνανε στις γειτονιές, υπήρχε έμφυτο ταλέντο. Τακτικά δεν ήταν όπως είναι τώρα. Γι' αυτό και όταν χτίζονται αυτά τα παιδιά, με το καλημέρα βλέπεις ότι υπάρχει το πρέπει. Το να μπουν και στο γυμναστήριο, το να φτιάξουν και το σώμα τους, την αντοχή τους. Το οποίο το κάνουν, έτσι. Κλπ. Ναι, το κάνουν. Να σας πω κάτι. Άγγελε μου, εγώ σε στηρίζω. Έχεις δίκιο. Άλλωστε, δεν σου έχω πει ότι δεν ξέρεις μπαλά, ίσα.
Παιδιά, ακούστε λιγάκι. Επειδή είναι και λίγο το θέμα εδώ του YouTube κτλ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η κυρία Άρια Σταρ, αν η Άρια Σταρ και είναι Άρια ή Άριος. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Άρια, είναι αυτό Άρια. Από τη στιγμή που γράφει εδώ Άρια, ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε τη γυναίκα. Είτε, αν ξεφύγει, υπάρχω εγώ εδώ, υπάρχει ο Γιάννης, υπάρχει ο Σαράτης και θα κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ ενοχλήθηκα που είπε 0203 για την πράξη και τα λοιπά. Το προγνωστικό είναι, λοιπόν. Το λέμε προγνωστικό, ας το πούμε προγνωστικό. Το πήγαινε πλην έκανα πιάτο. Εντάξει, γιατί δηλαδή εμείς δεν πλένουμε πιάτα. Θα μου πείτε, μπορεί να έχει πλυντήριο πιάτο στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά όχι. Εμένα μου άρεσε να τα πλύνω τα πιάτα, ειδικά όταν ήταν τώρα το καλοκαίρι. Εμείς λόγω ζωδίου έχουμε πολύ καλή σχέση με το νερό και μας ηρεμεί. Ναι. Λοιπόν. Ο γίγαντας Κάρλος Καρβαλιάλ που έφυγε ως ταβερνιάρης έκανε τις πιο πετυχημένες μεταγραφές της τελευταίας τριετίας. Συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά άλλο το προπονώ. Και άλλο το ότι εισηγούμε και μεταγραφές. Άλλο έχω μάτι. Εγώ ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος τώρα δεν είναι πια προπονητής, είναι και γίνει τεχνικός διευθυντής και τον ρώτησα. Μου λέει, βαρέθηκα, μου λέει να τα ακούω σαν προπονητής. Τουλάχιστον ήταν με τεχνικός διευθυντής, αλλά κουράζω να κράζω τους πρώτες. Εγώ είπα, Καρβαλιάλ πρέπει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός για αυτό το πόστο. Από τους πιο πετυχημένους, εάν βάλεις κάτω έτσι απολογιστικά και δεις μεταγραφές. Που έφερε και... Οι τρεις μεταγραφές του Ολυμπιακού που έκανε πέρσι, ναι. που ήρθαν οι τρεις μεταγραφές οι εισηγήσεις του, ήταν και τρία δικά του παιδιά. Ναι. Δηλαδή τον Κάρμο 20-22 τον είχε στην Πράγκα. Ναι. Το Τσικίνιο τον είχε για 15 παιχνίδια στην Πράγκα. Και ο Τσικίνιο είχε την Πράγκα. Ναι, και ο. Πώς ήταν, ο Όρτα είναι από τους αγαπημένους του παίκτες. Και εδώ ερώτηση. Λέει Τζόλης ή Βέλντερ. Λέει το project είναι Τζόλης. Είναι Έλληνας. Είναι πιο μικρός η ηλικία, έχει έκρηξη, εντάξει. Και βάλε πολύ ωραίο γκολ για βάση, δεν το είδα. Το γκολ. Mm. Εγώ έβλεπα το Στουμ Γκρατς, Μπριζ και το μάτς του Μπέρμιγχαμ που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι για άλλες ομάδες του Μπέρμιγχαμ. Ε? Δεν είναι για άλλες ομάδες του Μπέρμιγχαμ. Γιατί κέρδισε. Δεν είναι για άλλες ομάδες. Α, για την Μπάγκερ, ναι ρε φίλε. Έχει, κοίταξε, πριν πάει ο Ελκαμπή εκεί, είχε 6 στα 6 εντός έδρας στο conference και ήταν η πρώτη παρουσία της εκεί Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Τώρα παίζει Champions League και ξεκίνησε με νίκη πάλι. Καλά, χθες βέβαια όλα τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν εξαιρέσει τη Liverpool και το Σαλάχ και τη Juventus, όλα τα άλλα πήγαμε εντάξει, η αιωνία του μνήμης στα κουπόνια μας. Επίσης από το έχω πει σε διάρκεια, σε αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, Κοϊτά ή Βέλντε θα πάω Κοϊτά, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Κοϊτά ή Βέλντε. Ναι. Σε διάρκεια. 230-0 θα πάω τον Κοϊτά. Λοιπόν. Παιδιά ηρεμία, ηρεμία. Στέργιο, σε παρακαλώ πολύ. Καταρχήν, να ξέρετε ότι καμιά ομάδα δεν έχει ξέχωρα από το τι προέρχεται η καθεμία που λέμε από την Κωνσταντινούπολη κτλ. Από τις χαμένες πατρίες κτλ. Όλοι οι οπαδοί, όλοι εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, οι δικοί μας άνθρωποι προερχόντουσαν από τις χαμένες πατρίδες. Εντάξει, δεν είναι μόνο άμα είσαι Πανιόνιος ή άμα είσαι ΑΕΚ ή άμα είσαι ΠΑΟΚ υποστηρίζει τις χαμένες πατρίδες. Και Ολυμπιακοί υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν τις χαμένες πατρίδες και Παναθηναϊκοί και Αριανοί και. Ο Φιτζίδες και ό,τι θέλεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άλλο τι έχει κάθε μια ομάδα. Ο Ιωνικός επίσης έχει ανθρώπους από τις χαμένες πατρίδες. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Μην μπλέκετε τους φιλάθλους με την ιστορία των ομάδων και το τι προέρχεται κάθε μια από που έρχεται κάθε μια ομάδα. Επίσης, παιδιά, ναι, δεν, εδώ πέρα δεν είμαστε για να κάνουμε τον τροχονόμο στο chat. Είμαστε για να σχολιάζουμε την θετική επικαιρότητα και διαδραστικά να ακούμε, να μεταφέρουμε τις γνώμες σας και να απαντάμε και σε αυτές. Τώρα εντάξει, αν υπάρχουν εδώ ένας δύο που θέλουν να κάνουν την πλάκα τους ή να βγάλουν τα αποθυμένα τους, όχι εδώ. Πόσο βλέπεις όμως για πέθαρα? Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν, σήμερα
Όλα μέσα, δηλαδή στοίχημα θα το παίζα τριπλή. Μπορεί να έρθει άσος, μπορεί να στροπαδεύει, δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη κανένα αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Η Μπράγκα δεν είναι Πόρτο, δεν είναι Sporting Λισαβόνας, δεν είναι Μπενφίκα, όμως είναι ακριβώς παραδοσιακά τώρα ένα κλικ πιο κάτω. Ο Καρβαλάλ έχει περάσει από Ολυμπιακό, είναι και η παίκτεση πρώην, είναι και όρτα. Νομίζω ότι θέλει Μουζακίδη σήμερα, θέλει καλό Μουζακίδη σήμερα για να πάρει λίγο ταχυδύναμη και ταχύτητα ο Ολυμπιακός. Ποιοτικά ο Ελκαμπή μπορεί μέσα στην περιοχή τη μισή ευκαιρία να την κάνει γκολ. Τώρα στα υπόλοιπα εξτρέμ θα κάνει ένα κατοσούρα ο Πεσονά. Καρβαλιάλ. Στα εξτρέμ ρε, στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη θα κάνει ένα κατοσούρα. Έτσι ο Ροντινέη εκεί. Γιατί επαναλαμβάνω, παίζει εδώ και δύο μάτς εκεί, δεν είναι παίκτης που τον υπολογίζει ως εξτρέμ. Ποντάρω σε Κάρμο και Ρέτσο πίσω, να σου πω την αλήθεια, και νομίζω ότι δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό να γίνει το μάτς ροντέο, αλλά από την άλλη, επειδή ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές ακόμα είναι ανέτοιμος συγκριτικά με την Μπράγκα που δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα από πέρσι, πρόσωπα εννοώ, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα το πάει ροντέο το μάτς Ολυμπιακός. Θα δούμε. Το πάνω κάτω, έτσι. Ναι, γιατί και το πολύ σετ παιχνίδι δεν βολεύει. Το πολύ σετ παιχνίδι δεν βολεύει γιατί δεν είσαι πολύ γρήγορος και με ιδιαίτερη φαντασία μπροστά. Αλλά πιστεύω ότι το τρικάκι με το Ροντινέι μπορεί να πιάσει. Αυτό. Και ότι ο Ελκαμπή μπορεί να κάνει μισή ευκαιρία γκολ. Οπότε, εμένα, αν με ρώταγες, θα έλεγα ας είναι σετ το παιχνίδι. Ας μην ξεσηκώσει τα πλήθη, γιατί ο Ολυμπιακός πιο εύκολα θα πανηγυρίσει ένα τρίποντο με ένα 0 παρά ένα τρίποντο με 4-3. Καταλάβεις τι λέω. Ναι, άσε, γιατί έχουμε και θέμα με την καρδιά μας. Τετάρτη έχουμε ρεπό. Ναι, ρεπό λέω, πώς θα λένε. Πες το. Τσεκάω. Λοιπόν, προχωράμε.